Ευχαριστούμε πολύ Σας για την ευχαριστούμε και εμείς. πρόσκληση, κύριε Πρόεδρε. Και συνεχίζουμε και εμείς το ίδιο πνεύμα με τους προηγούμενους ομιλητές για τον πολιτισμό που ακούστηκε, νομίζω, μία φορά σήμερα, πριν από λίγο. Κυρίες και κύριοι, ο εντελεχής έλεγχος από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικά της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, της αρχαιότερης υπηρεσίας του ελληνικού κράτους, προφυλάσσει τις επενδύσεις και τα μεγάλα έργα. Και να μην πούμε ότι βοηθά στην γρήγορη και ταχύρυθμη εκτέλεσή τους με χρονοδιαγράμματα εφικτά, με προϋπολογισμούς σωστούς και δεν είναι δυνατόν να εντάσσεται σε ενιαίες προθεσμίες. Αυτό το βλέπουμε αυτές τις μέρες πάρα πολύ έντονο στο παράδειγμα του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο συζητιέται πάρα πολύ έντονο εδώ και λίγο καιρό. Και συγκεκριμένα, οι επιφυλάξεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή ότι η αρχαιολογική έρευνα, η προστασία των μνημείων, η δικαιολογία ότι οι αρχαιότητες φταίνουν για τις καθυστερήσεις στην επένδυση, αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε και έχει αποδειχθεί στην πράξη. Και συνεχίζω. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 στο μέρος Α, συμπληρώνεται το άρθρο 11 του νόμου 4608-2019 για τις επενδύσεις, με γενικόλογες παρεκκλήσεις από τον αρχαιολογικό νόμο, που αφήνει περιθώρια, δυστυχώς, για αστάθμητες πιθανές επιπτώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και σε μνημεία, γεγονότα τα οποία είναι δυστυχώς χωρίς μη αναστρέψιμα. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του νόμου του 4608 αντικαθίζεται από μια διάταξη που προβλέπει τη μεταφορά της αρμοδιότητας για την έκδοση κάθε άδειας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και στο ίδιο άρθρο προσθέτεται μια παράγραφος, η παράγραφος 7, σύμφωνα με την οποία τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα, που σε συνάρτηση με παράγοντες που παραβλέπει δυστυχώς ο νομοθέτης, καθίστανται ανεφάρμοστα. Συναρτώνται με την πρόβλεψη για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε περίπτωση ακόμα και ανυπέτεια καθυστέρηση η συντήρησή τους. Στο τρίτο μέρος του άρθρου 6, σχετικά με τα γεωχωρικά δεδομένα, για τη δημιουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη, υποχρεούται και το Υπουργείο Πολιτισμού να καταθέσει εντός εξαμπίνου το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων. Πολύ καλά. Αλλά όμως πρέπει να λάβει υπόψη του ο νομοθέτης το εξής, ότι στο Υπουργείο Πολιτισμού εδώ και καιρό συντάσσεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα, για το δημόσιο συμφέρον, το αρχαιολογικό κτηματολόγιο, το οποίο είναι μια πρωτοποριακή βάση δεδομένων για τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού και τα οποία πρέπει να γνωρίζουν και οι επενδυτές για να προλαμβάνουν καθυστερήσεις και διάφορα δυσάρεστα γεγονότα. Το αρχαιολογικό λοιπόν κτηματολόγιο που περιλαμβάνει προς το παρόν μέρος μόνο των κηρυγμένων μνημείων, καθώς υπάρχουν και πάρα πολλά γνωστά μνημεία και άγνωστα ακόμη, τα οποία σε συνάρτηση και αλληλένδετα με την ίδια την ανάπτυξη, δηλαδή τα δημόσια και τα ιδιωτικά έργα, εμπλουτίζουν τον πολιτιστικό χάρτη της χώρας με πραγματικά πολύ σημαντικά δώρα και πολύ σημαντικά και μια αμύθιτου αξίας πολιτιστική κληρονομιά. Οι νέες αρχαιολογικές θέσεις, δηλαδή, πώς θα εντάσσονται σε αυτό το εντός εξαμήνου στα γεωχωρικά δεδομένα. Πώς θα το εξασφαλίσουμε αυτό? Δεν σταματάει η έρευνα, δεν σταματάνε τα έργα. Δεν σταματάει η ανασκαφή για χάρη των έργων καταρχήν, έτσι. Πρέπει λοιπόν απαραίτητος, και το έχουμε ζητήσει και στη διαβούλευση αυτό, να τροποποιηθεί τα σχετικά με τον ψηφιακό χάρτη, να τροποποιηθούν, προκειμένου να αποκλείσουμε τον αναγκαίο έλεγχο. Γιατί εάν δεν γίνει αυτό, θα έχουμε καθυστερήσεις στα έργα λόγω του αρχαιολογικού νόμου και του ίδιου του συντάγματος, των θεμελιωδών διατάξεων του συντάγματος. Στο ίδιο πλαίσιο, στο τέταρτο μέρος του 10ου άρθρου, στο Εθνικό Μητρό Υποδομών, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά μια πολύ σημαντική εκκρεμότητα, πάλι για το δημόσιο συμφέρον, τα 72.000 ακίνητα της ΕΤΑΔ, τα οποία από το 2011 βρίσκονται σε μία εκκρεμότητα και πρέπει να εξαιρεθούν και να παραχωρηθούν και να καταγραφούν ως δημόσια για να ξέρουμε ακριβώς πού βαδίζουμε και να υπάρχει πραγματικά ένας ψηφιακός χάρτης με πλήρη την περιουσία του ελληνικού λαού.
Ωραία. Στο άρθρο 82, συμβάσεις παραχώρησης, υπάρχει ο κίνδυνος εμπλοκής στα πλαίσια του αρχαιολογικού νόμου, ενώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι επιδιώκεται η παράκαμψη των υπηρεσιών της υπηρεσίας μας και του αρχαιολογικού νόμου υπό την απειλή πειθαρχικών κυρώσεων όταν δεν έχουν στελεχωθεί οι υπηρεσίες μας, όταν δεν έχει ερωτήσει κανείς αν είμαστε σε θέση να προβούμε εντός της προθεσμίας που θέτει το σχέδιο νόμου στην ανάθεση μιας εργασίας, ακόμη και σε εξωτερικό συνεργάτη. Ενώ έχει προστεθεί μετά τη διαβούλευση στο άρθρο 187 μία ρύθμιση η οποία θα δημιουργήσει εμπλοκή στα ΕΣΠΑ, στα έργα ΕΣΠΑ. Η ευεργετική διάταξη που η ίδια η σημερινή Υπουργός Πολιτισμού είχε πολύ εύστοχα εισαγάγει στο εδάφιο ΚΒ του άρθρου 29 του νόμου 4314, όπου δεν προβλεπόταν, είχε καταργηθεί η ΠΙΣ για τα έργα ΕΣΠΑ, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθει και πιστεύουμε ότι θα διορθωθεί άμεσα, γιατί αλλιώτικα θα έχουμε φοβερά προβλήματα και στα δημόσια και στα ιδιωτικά έργα. Και ένα τελευταίο, κλείνοντας, στο υποσυζήτηση άρθρο 206 του σχεδίου νόμου, για πρώτη φορά ορίζονται ως κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης τα κτίρια τα οποία ad hoc και μία φορά και κατά παρέξεις των γενικών διατάξεων που αφορά τη χωρική ανάπτυξη του συγκεκριμένου ακινήτου στο ελληνικό, αυτά τα κτίρια, τα ιδιαίτερα ειδική αρχιτεκτονική σχεδίαση κλπ., δηλαδή οι ουρανοξύστες, έτσι, τα οποία αποτελούν σήμερα κατά παράβαση του αρχαιολογικού νόμου, του ΓΟΚ, κατ' υπέρβαση. Ωραία, κύριε Πρόεδρε, να σας παρακαλώ. Αυτά τα κτίρια πρέπει πραγματικά να δούμε πόσα αδειοδοτούνται, γιατί εάν υπάρξει αυτή η διάταξη χωρίς τις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου, χωρίς κατά παράβαση του άρθρου 10 του αρχαιολογικού νόμου, θα έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα πρόκληση οπτική βλάβη ακόμη και του ίδιου του πόσιμου τη Ακρόπολη των Αθηνών, αλλά και σε άλλου αρχαιολογικού χώρου τη Ελλάδα, οι οποίοι πραγματικά δεν πρέπει να ανατραπεί η σημερινή εικόνα και το τοπίο. Πολύ. Όχι μόνο το Αττικό, σας ευχαριστώ. Και αλλά και το υπόλοιπο τοπίο, το ελληνικό. Ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε. Να είστε καλά.